Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις που συγκλώνησαν την πόλη Ρέιχανλί στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία. Όσοι κατάφεραν να επιζήσουν μετέφεραν αιμόφυρτους τους τραυματίες που κοίτονταν στα ερείπια των κτηρίων τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν τοποθετηθεί σε παγιδευμένα αυτοκίνητα κατέστρεψαν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, στο σημείο της επίθεσης βρίσκονταν το Δημαρχείο και το Ταχυδρομείο της πόλης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου δήλωσε αμέσως μετά τις επιθέσεις πως η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευτεί. Η πόλη Ρέιχανλί έχει 60.000 κατοίκους και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία.